Μέσα στην θάλασσα, σφινωμένα σε βράχια και σε βάθος περίπου 18 μέτρων, βρέθηκαν λίγο πριν το μεσημέρι σήμερα τα δύο ψαροντούφεκα του 35χρονου από τη Λαμία που αγνοείται από χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή του νησιού Τρίκερη, ενώ στο ένα από τα δύο βρέθηκε καρφωμένος ένας ροφός που άρχισε να αποσυντίθεται. Ο 35χρονος ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης από την Λαμία με το αυτοκίνητό του, μεταφέροντας το φωσκωτό σκάφος του στο Αχίλιο και στη συνέχεια με το σκάφος του, μήκος 4,5 μέτρων, κατευθύνθηκε απέναντι στο νησί Τρίκερη για υποβρύχιο ψάρεμα. Το λιμεναρχείο ενημερώθηκε σήμερα τα ξημερώματα και μετά από έρευνες το σκάφος του εντοπίστηκε στην παραλία Παρδαλός, στο νησί Τρίκερη, όπου επικεντρώθηκαν και οι έρευνες που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Ήταν μόνος του, είναι 35 ετών, ένας μικρός νέος άνθρωπος. Έλληνας, μάλιστα. Και αυτό είναι το τραγικό, ότι παρότι όλοι οι κανονισμοί αναφέρουν ότι οι καταδιώμενοι υποβρύχια λύση που έκανε ζευγάρια, ήταν λοιπόν μόνος του. Ήδη νωρίς το πρωί βρέθηκε η σημαδούρα που οι δίτες είναι υποχρεωμένοι να έχουν όταν ψαρεύουν κάτω από το νερό, ενώ λίγο πριν το μεσημέρι, δίτες της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας εντόπισαν στο βυθό δύο ψαροντούφεκα που είχε μαζί του ο 35χρονος. Στις έρευνες συμμετέχουν ιδιώτες δίτες και εθελοντικές ομάδες, σκάφος λιμενικού αλλά και ιδιωτικά αλλιευτικά, ενώ δίτες και αλλιευτικά σκάφη επιχειρούν στην περιοχή γύρω από την οποία βρέθηκαν τα ψαροντούφεκα του δίτη που δεν απέχει μακριά από το σημείο που βρέθηκε το φωσκωτό του σκάφος. Συνολικά γύρω στους 13 επαγγελματίες δίτες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη επιχείρηση. Χτενίζεται όλη η περιοχή πέριξ του σημείου που βρέθηκε το σκάφος αλλά και ευρύτερα. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα.